Χρυσάφη, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Μαραίτη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ό,τι μας πείτε θα μας το λέτε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά όπως. Δηλαδή, ναι, για να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία, όπως είπαμε, χρόνια οι φοροτεχνικοί βγαίνουν όταν ενημερώνουν τον κόσμο, τον ενημερώνουν για ευχάριστα πράγματα. Δυστυχώς, όλα τα προηγούμενα χρόνια και όσο πάει αυτό το πράγμα εντείνεται, ενημερώνουν τον κόσμο για επιβαρύνσεις. Επιβαρύνσεις φορολογικές, επιβαρύνσεις ασφαλιστικές, ειδικά αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα, ειδικά για, για την περιφέρεια γενικά της Βορείου Ελλάδος, που είναι αγροτικές κυρίως περιοχές, ενδιαφέρουν πολύ, γιατί οι αγρότες από το νέο έτος, από το 17 δηλαδή, αντιμετωπίζουν ένα καινούριο ασφαλιστικό καθεστώς. Με φορολογική του 17 ή και από το 17 από το 16, από το 16 έχουμε το νέο φορολογικό περιβάλλον, το οποίο θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 17. Αλλά κυρίως έχουμε τις ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσουν, που θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, ο οποίος θα μετεξελιχθεί, ας πούμε έτσι, στο ενιαίο ταμείο, από 1η του 2017, σε δύο μήνες. Ναι. Άρα τα πράγματα θα πρέπει να αποκλάσουμε, θα πρέπει να ενημερώσουμε πλήρως τον κόσμο, να δούμε τι ακριβώς έχει ψηφιστεί, γιατί αυτά τα οποία θα πούμε τώρα είναι αυτά τα οποία ισχύουν. Έχουν ψηφιστεί, από 1η έχουμε καινούργιο ασφαλιστικό καθεστώς. Νομίζω ότι ας ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε ετοιμάσει λίγο οπτικά να τα έχουν οι τηλεθεατές μας, για να βοηθηθούν. Ναι, ας ξεκινήσουμε από το ασφαλιστικό, τις διαφάνειες που έχουμε ετοιμάσει, για να μπορέσουμε να ασφαλιστικό από πρώτης πρώτη του 2017. Ναι, ας ξεκινήσουμε με το ασφαλιστικό. Ας δούμε λοιπόν τι ισχύει στη δεύτερη, στην επόμενη διαφάνεια, τι ισχύει τώρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή, ο αγρότης, οι αγρότες, έχουν επιλέξει μεταξύ 7 κατηγοριών, 7 ασφαλιστικών κλάσεων. Έτσι, τα μηνιαία τους ανάλογα με την κλάση αυτή τη στιγμή που πληρώνουν είναι από τα 87,15 έως τα 190,80 τα μηνιαία. Δηλαδή τα ετήσια τους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μιλάμε για, για τις επιβαρύνσεις που έχει ασφαλιστικά ο αγρότης το έτος. Φυσικά αυτές οι επιβαρύνσεις θα φανούν, γιατί πληρώνει ένα εξάμηνο ο αγρότης, ναι, με μια καθυστέρηση ενός εξαμήνου. Αυτά θα τα πληρώσει στο τέλος στο αμέσο του 17, 1.045 από την πρώτη κλάση μέχρι 2.289,60 στην τελευταία κλάση. Αυτά είναι που ισχύουν τώρα. Σήμερα. Έτσι. Ναι, ωραία. Φυσικά, αυτά, άμα δούμε τη δεύτερη διαφάνεια, ήρθαν σαν αποτέλεσμα αυξήσεων που έγιναν διαδοχικά τα τρία τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αυτό είναι το τελευταίο, να το πω έτσι, αυξημένο. Από το 2014 έως το 2016 και στις 7 κλάσεις είχαμε αυξήσεις που κυμαινόταν κοντά στο 40%. Δηλαδή για το 2014, από την πρώτη ασφαλιστική, η πρώτη ασφαλιστική κλάση ήταν 753 και κατέληξε το 2016 να είναι 1.045. Και η τελευταία ασφαλιστική κλάση ήταν 1.632 και κατέληξε να είναι 2.289. Περιμένετε τώρα. Βλέπουμε αυτά είναι, 14 πληρώνουν 753 ευρώ. Ναι, είναι οι ετήσιες εισφορές. Και θα πει ένας ελεύθερος επαγγελματίας και θα πει, βρε παιδιά τώρα, τι συζητάτε. 753 καλούμε εγώ να δίνω κάθε μήνα. Ναι, άρα καλώς ανέβηκε αυτό στους αγρότες. Λέμε και τώρα λίγο ποια, ανέβηκε. Ποια είναι η πραγματικότητα, ναι, και να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί η πραγματικότητα. Ναι. Γιατί από εδώ και πέρα, από το 2017, περίπου εξομοιώνονται οι αγρότες με τους επαγγελματίες όσον αφορά το θέμα των ασφαλιστικών εισφόρων. Πάντοτε η ασφαλιστική, να το πω έτσι, αντιμετώπιση των αγροτών ήταν διαφορετική από αυτή των ελευθέρων επαγγελματιών. Σωστό. Προφανώς. Ναι, ναι. Έτσι φαίνεται από τα νούμερα και φαίνεται από αυτά τα οποία πληρώνουν. Δηλαδή, ένας επαγγελματίας πληρώνει 350, 400, 450 ανάλογα και με την κλάση που ήταν το μήνα. Το μήνα. Ενώ τα ετήσια τα βλέπετε μπροστά σας, τον πίνακα αυτό, τα οποία ήταν από το 2014 έως το 2016. Όταν έκανε μια αύξηση 40%, θα δείτε τώρα τις αυξήσεις. Αυτές είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία έρχονται τώρα. Για να δούμε λοιπόν τι θα ισχύσει από το 2017. Για να δούμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, γιατί από το 2017 φεύγουμε από αυτή τη λογική των κλάσεων, των 7 κλάσεων που επέλεγε ο αγρότης σε ποια κλάση θα είναι
Οπότε είχε ανάλογα την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή τα συντάξιμα, τη σύνταξή του. Και πάμε σε σύνδεση του εισοδήματος με την ασφαλιστική εισφορά που θα πρέπει να πληρώνει ο αγρότης. Δηλαδή, από 1/17, οι 620 περίπου ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, οι αγρότες, για τις εισφορές τους, θα πληρώνουν αναλογικά με το εισόδημα το φορολογητέο που έχουν. Δηλαδή, στο 17. Στο οποίο όμως, κύριε Χρυσάφη μου, το φορολογητέο τους έχει και τις επιδοτήσεις μέσα από το. Τώρα θα τα πούμε. Ναι, γιατί. Θα τα πούμε τώρα. Στη συνέχεια θα δούμε με αναλυτικούς πίνακες ακριβώς τι γίνεται. Το 17, λοιπόν, από 1/1 του 2017, για το 17, θα πληρώσουν το 20,95% του εισοδήματός τους. Είναι το 14% για σύνταξη και το 6,95% για υγεία. Ναι. Το 18 αυτό θα αυξηθεί κατά 2 μονάδες, θα γίνει 22,95. Το 19 θα γίνει άλλες 2 μονάδες, θα γίνει 24,95. Το 20 θα γίνει 25,95. Το 21 θα γίνει 26,45 και το 22 θα εξισωθεί με τους επαγγελματίες, γιατί ξέρετε ότι οι επαγγελματίες από του χρόνου, από σε 2 μήνες, από 1/1 του 2017, θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές στο νέο αυτό ταμείο 26,95. Οι αγρότες θα ξεκινήσουν όχι από το 26,95, θα ξεκινήσουν από το 20,95, αλλά μέχρι και το 22, από το 22 μάλλον και μετά, θα έχουν την ίδια ακριβώς επιβάρηση. Για να δούμε αυτά τα ποσοστά, τι σημαίνουν σε χρήμα. Καταρχάς, πρωτού πάμε αυτό, να δούμε λίγο αυτές τις δύο παρατηρήσεις, ότι υπάρχει ένας κατώτατος κόφτης, όπως λέμε. Δεν σημαίνει ότι ένας αγρότης ο οποίος θα βγάλει ζημίες ή θα βγάλει ελάχιστα κέρδη, δεν θα πληρώσει καθόλου ασφαλιστική εισφορά, τη στιγμή που συνδέεται με το εισόδημά του. Δηλαδή λέει ότι υπάρχει η νομοθεσία που λέει ότι μέχρι ένα σημείο θα πληρώνεις το κατώτατο. Και ποιο είναι το κατώτατο? Το κατώτατο ασφαλισμένο εισόδημα, σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού, του άγαμου μισθού, άνω των 25 ετών. Αυτή τη στιγμή είναι 586 ευρώ. Και το 70% είναι 410,26. Καθαρά. Άρα, επί των 410,26, αν εφαρμόσουμε το ποσοστό το 20,95, θα βρούμε μία ετήσια εισφορά, ελάχιστη, είναι το κατώτατο, 1031,40. Μάλιστα. Αυτό θα είναι από το 17, το οποίο είπαμε τμηματικά ανεβαίνει, και μέχρι το 22 το κατώτατο θα φτάσει 1326,77. Αυτό είναι το κατώτατο. Κύριε Χρυσάφη, πού ξέρετε ότι το 22 ο κατώτατος μισθός ήταν 410? Η νομοθεσία ορίζει το συγκεκριμένο εισόδημα. Το εκάστοτε, λέει, προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό. Το εκάστοτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το συγκεκριμένο ποσό είναι 586. Άρα, αν το κάνουμε με 70%, βγάζουμε 410,26. Επί αυτού βάζουμε το 20,95 το ποσοστό και βγάζουμε τη μηνιαία εισφορά, που είναι 85,95. Ωραία. Άρα, ετήσια 1031. Ναι. Για να δούμε λοιπόν τώρα, κάναμε ένα πίνακα, στο οποίο φαίνεται, και εδώ θα δει ο κάθε αγρότης, το τι θα επιβαρυνθεί από φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Σιγά, να το δούμε λοιπόν. Να το δούμε τώρα, εκ των πραγμάτων λίγο θα πρέπει να δούμε εδώ. Έχουμε βάλει ένα ποσό που είναι το 4.923, που είναι το όριο μέχρι το ποσού που είναι ο κατώτατος κόφτης. Δηλαδή, μέχρι εισόδημα 4.923, που είναι ουσιαστικά το εισόδημα των 410,26 επί 12, έτσι, μέχρι εκείνο το εισόδημα έχουμε τα ελάχιστα. Γι' αυτό βλέπετε, 1.031 είναι το ελάχιστο ετήσιο που θα είναι για το 17. Το 18 γίνεται 1.130, 1.228 το 19 και καταλήγει να είναι 1.327. Περιμένετε, το 22. Δεν ισχύει, ο πίνακας σας είναι λάθος και θα σας πω γιατί. Για πείτε μου. Τι εισόδημα μου έχετε στο χρόνο, 4.900. Λέμε μέχρι 4.900. Έχει και συνέχεια παρακάτω τώρα. Περιμένετε. Ναι, ναι. Μέχρι 4.900. Εάν λοιπόν έχουμε έναν αγρότη που θα έχει 4.900, θα κληθεί να δώσει το χιλιάρικο στα ασφαλιστικά του. Δηλαδή τα 4.900 τα πολλά λεφτά που του επιτρέπει να ζει με άνεση, θα βγάλει το χιλιάρικο και το δώσει στην ασφαλεία. Ακριβώς. 1.031 φέτος και θα γίνει 1.327 το 2022 και μετά. Αυτή είναι η νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι αυτή. Ή και ζημίες, προσέξτε λίγο. Ένας αγρότης ο οποίος
Δεν πήγε καλά η χρονιά και βγήκε ζημίε. Δεν είχε παραγωγή. Για μιλάμε για του. Αλλά αν του χρεώσαμε, έχει 4.900. Αν έχει ζημίε, πάλι θα το βάλει. Θα έχει το συγκεκριμένο ποσό. Ο κόφτη αυτό ο κάτω που μπήκε είναι για το ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει. Έχει, δεν έχει εισόδημα, να το πω έτσι, ή έχει και λίγα εισόδημα. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι ανάλογα με το εισόδημα, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000, βλέπετε ότι αυτό το πράγμα αυξάνει. Ας δούμε ενδεικτικά κάποια ποσά, έτσι. Θέλετε να μου πείτε ότι αν ένας αγρότης έχει το υπερβολικό το αμάνι εισόδημα 10.000, πόσο θα πληρώσει. Ας δούμε το προηγούμενο, ας πάμε στο προηγούμενο πάλι. Ναι. Να το δούμε, είναι η τελευταία σειρά. 10.000 εισόδημα, προσέξτε. 10.000 εισόδημα. Ούτε 1.000 ευρώ το μήνα δηλαδή. 10.000 εισόδημα. Ναι, για το 2017 θα πληρώσει 2.095. Για ασφαλιστικές εισφορές, δεν μιλάμε για φόρο, έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Μιλάμε για ασφαλιστικές εισφορές. Θα πληρώσει 2.095. Το οποίο θα γίνει 2.695 το 2022. Θα αυξάνεται τμηματικά. Εγώ να πάμε στην επόμενη σελίδα. Περιμένετε. Ναι. Το δεκαχίλιαρο αυτό, μάλλον από το δεκαχίλιαρο, θα βγαίνουν τα 2.100 πείτε, το 17 για την ασφάλεια. Μπράβο. Από το δεκαχίλιαρο και παρόλο που θα έχουν αφαιρεθεί κάποια χρήματα, θα πέσει φορολόγηση. Ναι, θα δούμε στην συνέχεια ποια είναι η φορολόγηση και έχουμε πίνακες που τα αθροίζουμε αυτά για να δούμε τελικά τι μένει. Εδώ έχουμε εισοδήματα από 12.000, ανεβαίνουμε 14, 15, 16, 20 και πάμε μέχρι και τα 70. Ο ανώτατος κόφτης είναι στα 70.330. Εν πάση περιπτώσει, λίγοι, ελάχιστοι είναι. Α, μετά δεν έχει. Έτσι. Ναι. Μετά είναι το ίδιο, το ποσό είναι το ίδιο. Αν πούμε ότι έχουμε έναν αγρότη. Ναι, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει, να το πω έτσι, εισόδημα, λέμε θεωρητικά 100.000, ναι. Δεν σημαίνει ότι το ποσοστό θα πάει στις 100.000, αλλά έχει τον κόφτη του 70.330. Έτσι. Δεν μπορεί να βγάζω 100 και να πληρώνω τα ίδια με εσάς που βγάζετε 70. Ναι, ποσοστιαία. Τα ίδια δεν θα πληρώσουμε. Προφανώς δεν θα πληρώσουμε τα ίδια. Το ποσοστό είναι το ίδιο. Το ποσοστό παραμένει το ίδιο. Προφανώς και θα πληρώσουμε τα ίδια. Δηλαδή, βλέπετε, ας δούμε λοιπόν στις 15.000, είναι η γραμμή των 15.000. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα ξεκινήσουν το 17.343 και θα καταλήξουν το 22.443. Προσέξτε, από τα 1.300 περίπου πληρώνουν τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι. Έτσι τα συγκρίνουμε. Σωστά. Δηλαδή, για κάποιον που έχει 15.000 εισόδημα και πληρώνει 1.300 τώρα. Του χρόνου, το 3.300, θα το δούμε με παραδείγματα που έχουμε παρακάτω, θα γίνει 3.200, 3.143. Καλά. Και αν πάμε στα 20 χιλιάρικα, έτσι, θα γίνει 4.184. Ναι. Αν πάμε στα 25 χιλιάρικα, έτσι, στα 26 χιλιάρικα, θα γίνει 5.447 και ούτω καθεξής. Έχουμε παραδείγματα παρακάτω. Αυτά είναι του κυρίου Κατρούγκαλου. Αυτά είναι με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 16, μέσα στο 16, το Μάιο του 16 είναι ψηφισμένα αυτά. Άρα βλέπετε δηλαδή εδώ και αυτά θα καταλήξουν. Δηλαδή ένας που έχει 15.000 εισόδημα, ένας που έχει 20.000 εισόδημα, το 22 θα πληρώσει 5.390 από τα 1.330 που πλήρωνε τώρα. Αυτός ο πίνακας μας δείχνει το πόσο επιβάρυνση έχουμε αναεισόδημα. Φυσικά τώρα θα πούμε λίγο και για τη φορολογία, γιατί και εκεί αλλάζει από φέτος, από το 16 έχουμε αλλαγές, αλλά θα δούμε μετά θρηστικά πώς έρχονται να αποτυπωθούν αυτά για τον αγρότη. Για να δούμε λοιπόν τι ισχύει στη φορολογία. Μέχρι στιγμής να θυμίσουμε ότι η φορολογία μέχρι και την προηγούμενη χρονιά, ας πάμε στην επόμενη διαφάνεια, έτσι, μέχρι και την προηγούμενη χρονιά υπήρχε ένας πάγιος συντελεστής 13% στο αγροτικό εισόδημα, έτσι, από το πρώτο ευρώ. Υπήρχε αυτή η επιβάρυνση. Ναι. Τώρα έχουμε το αγροτικό εισόδημα, μπαίνει στην κλίμακα. Ποια είναι η κλίμακα? Ότι μέχρι τις 20.000 υπάρχει ένας συντελεστής 22%. Από τις 20.000 μέχρι τις 30 ο συντελεστής γίνεται 29%. Από τις 30 έως τις 40 ο συντελεστής γίνεται 37%. Και πάνω από τις 40.000 ο συντελεστής είναι 45%. Αυτό αφορά τη χρήση του 16, αυτή τη χρήση που τρέχουμε ήδη. Δηλαδή όλα τα εισοδήματα που βγάζουν φέτος οι αγρότες θα φορολογηθούν με αυτήν την κλίμακα. Προσέξτε τώρα όμως. Για αυτούς οι οποίοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και θα το πούμε παραδείγματα στη συνέχεια γι' αυτό, υπάρχει ένα αφορολόγητο. Α. Δηλαδή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, ο αγρότης
έχει αφορολόγητο, το οποίο κυμαίνεται, για να μην μπερδέψουμε με πολλά νούμερα τους φίλους αγρότες, από 8.636 κάτω, στον κάτω πίνακα, που είναι ένας αγρότης χωρίς τέκνα, το πρώτο, η πρώτη σειρά, 8.636, το πορτοκαλί, το πρώτο, χωρίς σειρά, έτσι, εκεί, ναι. πιο κάτω. Και πάμε στο... Λοιπόν, από 8.636, μπράβο, και πάμε, γίνεται 8.863 με ένα παιδί, με ένα τέκνο, 9.090 με δύο τέκνα και 9.545 με τρία τέκνα και πάνω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έχουμε έναν αγρότη, ο οποίος έχει κέρδος από την, να το πω έτσι, από την δραστηριότητά του, την αγροτική δραστηριότητά του, μέχρι 8.800 και δεν έχει παιδιά, αυτός ο αγρότης δεν θα πληρώσει φόρο. Έχει το αφορολόγητο. Γιατί έχει τις μειώσεις του φόρου που αφαίνονται παραπάνω. Ναι. 1.900 ευρώ μείωση φόρου χωρίς τέκνο, 1.950, 2.000 και 2.100. Το οποίο δείχνει αυτό το αφορολόγητο. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν ένας αγρότης ο οποίος έχει τρία παιδιά, προστατευόμενα μέλη, μέχρι 9.545 είναι αφορολόγητος. Ωραία. Το 22% αυτό... ξεκινάει πάνω από αυτό κύριε το ποσό. Κύριε Χρυσάφη, αυτό ισχύει μόνο για τους αγρότες ή και για τους υπολείπους? Όχι. Αυτό εδώ πέρα ισχύει... Το αφορολόγητο αυτό? Το αφορολόγητο ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Ελεύθερο δεν επαγγελματίες. Ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάλι αντικειμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με το 22%. Είναι οι κλέφτες. Ακριβώς. Είναι 22% από το πρώτο ευρώ. Μάλιστα. Στον επόμενο πίνακα, στην επόμενη διαδρομή θα δούμε τις παραδοχές που γίνονται και κάποια χρήσιμα πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι αγρότες. Ότι η μείωση του φόρου, όπως είπαμε, άρα και η ύπαρξη του αφορολογίου, προσέξτε, εφαρμόζεται μόνο για αυτούς οι οποίοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δηλαδή, μόνο για αυτούς οι οποίοι το 50% τουλάχιστον του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Δηλαδή, φανταστείτε αλλιώς, κάποιον, προσέξτε λίγο, γιατί αλλιώς θα πάμε με 22% από το πρώτο ευρώ. Φανταστείτε έναν ιδιωτικό υπάλληλο, ναι. έτσι, ή ένα δημόσιο υπάλληλο, παραδείγματος χάρη, που έχει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και έχει και κάποια εισοδήματα από αγροτική εκμετάλλευση. Έτσι. Ναι. Έχει 2, 3, 5, αυτά τα εισοδήματα δεν έχουν αφορολόγητο. Αυτά θα πάνε κανονικά με 22% από το πρώτο ευρώ. Ναι. Πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης για να θεωρηθεί ότι έχει το αφορολόγητο αυτό που είπαμε. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Και το αφορολόγητο, επαναλαμβάνω, εφαρμόζεται στο αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή, αν είναι, έχει και εισοδήματα από ακίνητα, έχει και άλλα είδη του εισοδήματα, τα οποία δεν έχουν αφορολόγητο, το αφορολόγητο δεν πάει εκεί, πηγαίνει μόνο στο αγροτικό εισόδημα. Τώρα, για τις ενισχύσεις που λίγο να δούμε, ποιες φορολογούνται και ποιες δεν φορολογούνται, έτσι. Η βασική ενίσχυση, πρέπει να πούμε ότι φορολογείται κανονικά. Να θυμίσουμε τι γινόταν μέχρι το 2015. Μέχρι το 2015, όλες οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις μέχρι τα 12 χιλιάρικα ήταν αφορολόγητα. Ναι. Προσέξτε τι αλλάζει το 2016. Στο 2016 η βασική ενίσχυση δεν έχει κανένα αφορολόγητο. Είναι σαν εισόδημα. Σαν εισόδημα η βασική ενίσχυση που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι έτσι, των ενισχύσεων. Κανονικά, είπαμε, με τον συντελεστή τον πρώτο, 22, ανάλογα. Αν είναι κάποιος ο οποίος έχει εισοδήματα πάνω από ποσό, το 22 γίνεται, όπως είπαμε, 29 και φτάνει και 45. Ναι. Οι πράσινοι και οι συνδεδεμένοι, δηλαδή οι πράσινες ενισχύσεις και οι συνδεδεμένες, αυτές έχουν το όριο του 12% αφορολόγητου. Αν δηλαδή κάποιος έχει βασική ενίσχυση 5.000 και έχει πράσινη ενίσχυση 7.000, το 7.000 είναι αφορολόγητο, το 5.000 που είναι βασική φορολογείται κανονικότατα. Το 12 λοιπόν το αφορολόγητο έχει περιοριστεί μόνο στην πράσινη και στη συνδεδεμένη. Εξακολουθεί να ισχύει ότι οι αποζημιώσεις, προφανώς από τη στιγμή που είναι αποζημιώσεις, δεν φορολογούνται. Καθώς επίσης υπάρχει μια διευκρίνηση ότι αυτές οι αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις φορολογούνται για το έτος που αφορούν, ανεξάρτητα για το πότε εισπράττονται. Δηλαδή, έτσι. Ναι, σωστά και αυτό. Μπορεί να αφορεί το έτος το 2016 και να εισπραχθεί το 2017 ή εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να φορολογηθεί για το έτος. Οι αγρότες θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο και θα καταπάρουν ακριβώς. Αυτή είναι η παραδοχή και αυτός είναι ο τρόπος φορολόγησης των αγροτών από φέτος. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα, κυρία Μωραίτη, κάνουμε τον τελευταίο πίνακα που δείχνει την επιβάρυνση που έχει τώρα ο αγρότης από το 17. Για να το δούμε λοιπόν, και αυτός είναι ο πιο ενδιαφέρον πίνακα. Τώρα τα μαζεύουμε όλα αυτά. Τα μαζεύετε. Ασφαλιστικά και φορολογικά. Και έχουμε κάνει παραδείγματα.
Εδώ. Για να δούμε παραδείγματα. Περιμένετε. Πριν ναι. πάτε στη Σούμα. Αγρότης ρωτάει, αυτά τα ποσά λέει μεικτά ή καθαρά. Αυτά μιλάμε για τα καθαρά, δεν είναι για τα έσοδα, τα κέρδη που τα οποία βγάζει ο αγρότης, ναι. έτσι, για τα κέρδη. Προσδιορίζονται ανάλογα αν έχει βιβλία ή είναι του ειδικού καθεστώτος, προσδιορίζονται έξοδα, τα κέρδη, έτσι βγάζουμε τα έξοδα τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένα έξοδα που αφαιρούνται και αυτά τα οποία μένουν, τα κέρδη, είναι το ποσό το οποίο θα πάει για ασφαλιστική εισφορά ή για φορολογία. Επαναλαμβάνω όμως, υπάρχουν τα αφορολόγητα συγκεκριμένα για συγκεκριμένα άρα κομμάτια. Άρα τα καθαρά λέμε του αγρότη. Τα καθαρά. Αυτά τα καθαρά. Ας δούμε λοιπόν τον πίνακα, στον οποίο θα δούμε τα καθαρά ποσά και πόσο επιβαρυνόταν ο αγρότης και πόσο θα επιβαρυνθεί φέτος. Έχουμε εισοδήματα 5, 10, 15, 20, 30, 40 και 60. Έτσι. Οι δύο τελευταίες στήλες ναι. μας δίνουν το άθροισμα του φόρου και της ασφαλιστικής φοράς, της ετήσιας. Θα δείτε δηλαδή ότι μέχρι τα 10 χιλιάρικα ναι. τα πράγματα είναι συνολικά αθρηστικά καλύτερα. Γιατί ένας που έχει εισόδημα 5 χιλιάδες συνολικά αθρηστικά ναι. τώρα όσοι έχουν μπάσει καθαρό κέρδος. Καθαρό κέρδος. Ναι. 5 χιλιάδες. Ναι. Έτσι όλα μαζί. Όπως ναι. είπαμε καθαρό κέρδος είναι ενισχύσεις την όλα μέσα. Έτσι, βασική κτλ. Ενώ πλήρωνε αυτοτελώς με φόρο 650, τώρα επειδή είναι κάτω από το φορολόγητο, δεν θα πληρώσει φόρο. Ναι. Έτσι. Ωραία. Πλήρωνε 1300, έτσι έστω ότι ήταν στην τρίτη ασφαλιστική κλάση, που είναι ναι, περισσότεροι ναι. αγρότες, το έτος, τώρα θα πληρώνει 1050. Άρα βλέπετε ότι από τα 1950 που είναι το άθροισμά του, φόρος ναι, και, ναι. και ασφαλιστική εισφορά, το 16, θα πάει 1050. Σε αυτό είναι έρχεται... ο κ. Αποστόλου, έλεγε η μικρή, να μην αυτό... φοβούνται γιατί υπάρχει ναι, Ελλάδα. Το θέμα είναι η μικρή και πώς είναι αυτή η μικρή, γιατί θα δείτε ότι οι επιβαρύνσεις από τα μεσαία εισοδήματα, τα αγροτικά, είναι πολύ μεγαλύτερες. Πολύ υπερβολικές. Λοιπόν, μέχρι το 15 μου λέτε εσείς. Λοιπόν, μέχρι τα 10 χιλιάρικα είναι καλύτερα. Α, μέχρι 5 και 10 είναι καλά, ναι. ναι. Μέχρι τα 10 είναι καλύτερα. Βλέπετε, στα 10 χιλιάρικα, το σύνολο του φόρου και των ασφαλιστικών εισφόρων είναι 2.600. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι γίνεται, κύριε Μωραϊτή. Μειώθηκε η φορολογική επιβάρυνση, γιατί μπήκε το φορολογητό, και αυξήθηκε η ασφαλιστική επιβάρυνση. Ουσιαστικά, δηλαδή, μεταφέρθηκαν πόροι από το... από την φορολογία στη στήριξη ναι, του ασφαλιστικού ναι, σε ναι. αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια. Ωραία. Γιατί από τα μεγαλύτερα κομμάτια, τα μεσαία εισοδήματα και πέρα, αυξήθηκαν και το ένα και το άλλο. Στα 15 λοιπόν χιλιάρικα, έτσι, ο αγρότης πλήρωνε 1.950 για φόρο και 1.400 για την... Συγγνώμη, 1.950 για φόρο και 1.300 για ασφαλιστικές εισφορές. Τώρα ο φόρος του πέφτει στα 1.400, γιατί ναι. έχει το φορολόγητο, αλλά οι εισφορές του, κοιτάξτε που πάνε, 3.145. Τι λέτε τώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι για τα 15 χιλιάρικα που είναι η μεγάλη, να το πω έτσι, η μεγαλύτερη μάζα. Τώρα που μπορεί να ζήσει 3, άνθρωπο, μια οικογένεια. Ναι, τώρα, 3.250 ναι. είχε συνολική επιβάρυνση ο αγρότης αυτός το 16. Αυτό θα γίνει 4,5 χιλιάρικα, 4.545 το 17. Δηλαδή έχουμε για αυτόν τον αγρότη μία αύξηση η οποία είναι περίπου στο 50% της επιβάρυνσης του της αρχικής. Μάλιστα. Από τα 3.250 πάμε στα 4,5 χιλιάρικα. Από τα 15 δηλαδή του βγάζουμε τα 4,5. Τα 4,5 και από εκεί και πέρα τα, 5, τα 10 θα είναι για να, ναι. να ζήσει. Ναι. Στα 20 χιλιάρικα, προσέξτε τι γίνεται, στα 20 χιλιάρικα, τι λέτε τώρα. Τα 3.900 που ήταν η συνολική του επιβάρυνση, ναι. φόρος συν ασφαλιστικές εισφορές, έτσι, γίνονται 6.600. Για τα 20.000. Ναι. Και φυσικά από εκεί και πέρα εκθετικά ανεβαίνουν. Στις 30.000 τα 5.200 γίνονται 11.785. Στις 40.000 τα 6.500 χιλιάρικα γίνονται 17.680. Και στις 60.000 τα 9.100 γίνονται 31.070. Άρα το μισό είναι άλλο που ξέρει στα 60.000. Ναι. Βλέπετε ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις στο κομμάτι το ασφαλιστικό και σχετικές ελαφρύνσεις μέχρι τις 12 περίπου χιλιάδες που είναι και τα αφορολόγητα και τα ποσά αυτά τα οποία βγαίνουν για το κομμάτι το φορολογικό σε σχέση με πέρσι. Φυσικά εδώ θα πρέπει να πούμε και την παρατήρηση τη γράφουμε κάτω ότι δεν περιλαμβάνονται εδώ σε αυτά τα ποσά ούτε τις φορές αλληλεγγύης, γιατί προσέξτε, επί του εισοδήματος θα υπολογιστεί η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είναι έτσι κλιμακωτά, ξεκινάει από τις 12.000 ευρώ και πάνω.
Υπολογίζεται φόρος τέλος επιδιδεύματος για τον Βρώτη, 650 ευρώ. Υπολογίζεται προκαταβολή φόρου που είναι 100% φέτος για τον Αγρότη. Αυτά δεν τα έχουμε υπολογίσει, είναι οι αρχικές τιμές βάσης που υπολογίζεται. Γιατί όλα αυτά έρχονται επιπλέον σε αυτά τα ποσά, κύριε Μωράη. Είστε και οικονομολόγος. Αυτά τα νούμερα πιστεύετε ότι βγαίνουν στην πράξη? Εντάξει, γενικότερα. Δηλαδή, πω... ας υποθέσουμε ότι εγώ βγάζω 60 χιλιάρικα. Μπορώ να δώσω τα 31. Μακάρι να βγάζετε 60 χιλιάρικα, αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω. Κύριε Πισάφη, τα... τι μακάρι να βγάζω? Βγάζω 60. Τα 31 μην τα παίρνουν. Δεν είναι 31, γιατί σας είπα, βγάζουμε όλα τα άλλα απ' έξω. Γιατί ειδικά στα 60 χιλιάρικα εισφορά αλληλεγγύης. Και δεν βγαίνει, κύριε Πισάφη. Όλα αυτά θα ξεπεράσουν, να το πω έτσι, κατά πολύ το ένα συντελεστή ο οποίος θα κυμαίνεται γύρω στο 60-65%. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Μα αυτή τη στιγμή η υπερφορολόγηση. Υπάρχει μια υπερφορολόγηση σε όλα τα κομμάτια του ελληνικού πληθυσμού. Ειδικά στο κομμάτι το επιχειρηματικό, γιατί και οι αγρότες αντιμετωπίζονται πλέον σαν επιχειρηματίες. Αφού εξομοιώνονται ασφαλιστικά πλήρως ουσιαστικά με τους επαγγελματίες, εξομοιώνονται. Το κομμάτι το επιχειρηματικό αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπερδιωγμών. Γιατί κάνουμε κάποια παραδείγματα έτσι, για κάποια επιχείρηση η οποία βγάζει κάποια κέρδη έτσι, για κάποιο νομικό πρόσωπο με τους συντελεστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι αν μια επιχείρηση η οποία θα βγάλει 20.000 κέρδη κληθεί για πρώτη φορά φέτος, πήγε καλά η επιχείρηση. Γιατί 20.000 για να βγάλει σε μια περιπέτεια του επιχειρήν σήμερα, ξέρετε, είναι μεγάλο πράγμα. Καλά η έτσι, ναι, 20.000 έβγαλε, δηλαδή ναι. Το κέρδος. Έτσι. Ναι. Ήταν 20.000. Ξέρετε ότι αυτή η επιχείρηση πόσα πρέπει να πληρώσει? 20.130 από τα 20. Αν έχει και έτοιμα για να πάρει τα 130 τα συμβουλέψει. 20.000 που βγάζει η επιχείρηση, δεν είναι ανέκδοτο αυτό. Από τα 20.000 που βγάζει η επιχείρηση, ένα νομικό πρόσωπο λοιπόν, πρέπει να πληρώσει με προκαταβολές, με ασφαλιστικές φορές, με τέλη επιδιδεύματος κτλ. Τα 20.130, ξέρετε πώς γίνει αυτό, έτσι θα τα πούμε λίγο έτσι για να τα πούμε. Αλλά αυτός ο οποίος τα σκέφτηκε και τα έγραψε και τώρα περιμένουμε να εφαρμοστούν, πρέπει να ήταν παγωμένος εγκέφαλος. Όχι, έτσι. Ήταν με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Τι φιλοσοφία? Η συγκεκριμένη φιλοσοφία είναι η εξής. Έχουμε ένα προϋπολογισμό τον οποίο πρέπει να βγάλουμε. Ο προϋπολογισμός έχει το κομμάτι των εσόδων και το κομμάτι των εξόδων. Ναι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο προϋπολογισμός από τη στιγμή που δεν πειράζουμε, κρατάμε σαν ιερές αγελάδες τα κομμάτια των εξόδων του δημοσίου τομέα, γιατί εδώ θα μου επιτρέψετε μία παρένθεση να πω, διάβαζα προχθές την ανάλυση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ανέφερε τις δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης και ξέρετε ότι στο 2016, το 2016, προσέξτε, 6 χρόνια μνημονιακά έχουν το 2016, συνεχίζεται η αύξηση του μισθολογικού κόστους της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή το κόστος των δημοσίων υπαλλήλων και γενικά, αυξήθηκε κατά 1,5% το 2016. Προσέξτε λίγο. Αυξήθηκε τη στιγμή που μιλάμε ότι έπρεπε να συρρυκνωθούν δαπάνες, έπρεπε να συρρυκνωθούν σπατάλες, έπρεπε να συρρυκνωθούν χίλια δύο πράγματα. Εδώ ερχόμαστε και αυξάνουμε αυτό το κομμάτι. Και να σας πω κάτι. Καλώς το αυξάνουμε. Αλλά αυτό από κάπου πρέπει να τροφοδοτηθεί. Σε ένα λοιπόν προϋπολογισμό που έχουμε δύο μέρη της εξίσωσης, που λέμε έσοδα μείον έξοδα ίσον τα, αν είναι ισοσκελισμένος ή όχι ο προϋπολογισμός, αυτό που έχουμε επικεντρώσει τα τελευταία χρόνια είναι στο κομμάτι των εσόδων. Δηλαδή θέλουμε να παίρνουμε όσο πιο πολλά μπορούμε από τους πολίτες, υπερφορολογώντας τους, και φτάνουμε σε αυτά τα παράλογα. Δεν ισχύει, που μία, στην πράξη. Ένα νομικό πρόσωπο με 20.000 κέρδη θα πρέπει να πληρώσει 20.130 και ένα φυσικό πρόσωπο, μια ατομική επιχείρηση, έτσι, με 30.000 κέρδη. Ναι. Μια να σπάγαλε 30.000 κέρδη, ατομική επιχείρηση. Ναι. Αυτός πρέπει να πληρώσει με τις ασφαλιστικές εισφορές και τα λοιπά και τις προκαταβολές αν έχει, 24.070. Α, είναι τυχερό. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτόν του λένε θα πάρεις και ένα 500, θα σου μείνει και ένα 500 το μήνα για να ζεις εσύ και η οικογένειά σου. Από τη στιγμή που 30 έβγαλες, για να βάλεις 30 πρέπει, φανταστείτε πόσα πρέπει να ρισκάρεις, τι προσπάθεια πρέπει να κάνεις. Αλλά βάσης, αφήστε που δεν υπάρχουν τέτοιοι επιχειρηματίες τώρα, έτσι. Ναι. Αλλά από τα 30 πρέπει να δώσεις τα 24. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια φιλοσοφία φοροκεντρική στον εκάστοτε προϋπολογισμό του κράτους που λέει ότι εμάς μας ενδιαφέρει να εισπράξουμε περισσότερο για να χρηματοδοτήσουμε τις όποιες δαπάνες
του δημόσιου τομέα, τότε καταλαβαίνετε, κυρία Αμουραήτη, ότι αυτός ο λογαριασμός εκ των πραγμάτων δεν βγαίνει. Ανατελεία. Και τώρα καλούνται και οι αγρότες. Ανατελεία. Ναι. Γιατί τώρα που καλούνται οι αγρότες, θα. Ναι. Είναι ο κύριος Μητυλίδης που θέλει να παρέμβει και θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, κύριε Μητυλίδη, ναι. Αγρότης. Ναι, ναι. Ναι, πρώτα απ' όλα θέλω να καλησπερίσω εσάς, το πάνελ, τους τηλεθεατές σας και να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Χρυσάφη για όλη αυτή την ενημέρωση που μας κάνει και τις ώρες που διαθέτει για μας. Θέλω να προσθέσω το εξής. Αυτά που είπατε, κύριε Χρυσάφη, αυτά που είπες, Αλέξανδρε, για το ασφαλιστικό, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι αφορούν μόνο τον αγρότη, τον αρχηγό της καθέργειας της οικογένειας. Για κάθε μέλος της οικογένειας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει άλλο ένα 7%, συν, αν θέλει να συνταξιοδοτηθεί και η γυναίκα του, άλλο ένα 20%. Αν τα προσθέσουμε λοιπόν αυτά, αυτό που λέτε, βγάζουμε σχεδόν άλλο ένα ποσοστό επιπλέον, συν ότι ο αγρότης δεν έχει για την απώλεια του εισοδήματός του, δεν είναι σαν τους μισθωτούς που είναι ασφαλισμένος και για την απώλεια του εισοδήματός του, αν πάθει κάτι, ομιγέννητο, αν συμβεί, παίρνει από την ασφάλειά του. Πληρώνουμε και τον ΕΛΓΑ. Άρα λοιπόν, αν βάλουμε έναν μέσο αγρότη που πληρώνει γύρω στα 1.600 έως 2.000, από 1.500 έως 2.000 ένας μέσος επαγγελματίας αγρότης ΕΛΓΑ, άρα μιλάμε για περίπου 60% ασφαλιστικές εισφορές. Πώς σας πείσαν και μπήκατε μέσα βαρά όταν είχατε βγει έξω στους δρόμους? Πώς σας πείσαν και γυρίσετε πίσω? Κοιτάξτε, τότε δεν είχε τεθεί θέμα ασφαλιστικού. Μετά που είχε τεθεί όμως. Μετά όμως. Κώστα, είχε τεθεί από τότε. Το είχε ενημερώσει τους αγρότες ότι το περισσότερο, το μεγαλύτερο πρόβλημά τους ήταν το ασφαλιστικό και όχι το φορολογικό. Κάνει διακοπές και δεν μπορώ να σας ακούσω καλά. Λέω ότι από τότε είχε τεθεί δυστυχώς και νομίζω ότι οι όποιες κινητοποιήσεις είχαν γίνει τότε δεν έφεραν το αποτέλεσμα. Φυσικά υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα, γιατί βλέπετε ότι δεν πάμε στους ελεύθερους επαγγελματίες από την αρχή. Αλλά το πρόβλημα, το 90% του προβλήματος έχει παρέμεινε. Λοιπόν, θα σας πω τι είχε συμβεί, διότι ήμουνα στις κινητοποιήσεις. Όσο πιο σύντομα μπορείτε, κύριε Μητυλίδη. Ναι, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το ασφαλιστικό είχε τεθεί πως είχαν, ας πούμε, ψηφίσει οι βουλευτές του κοινοβούλιου, 220 βουλευτές, ότι πρέπει να πατήσει ένα 1.800 εκατομμύρια για το ασφαλιστικό. Από ποια κοινωνική ομάδα όμως θα πάρθει, αποφασίζει η κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ αποφάσισε το ασφαλιστικό εξ ολοκλήρου να πάρθει από τους αγρότες. Από πού θα αποφάσιζε, περιμένετε, κύριε Μητυλίδη, λοιπόν, τώρα. Ένα λεπτό. Έπρεπε να το καταλάβω ότι θα το έπαιρναν από τους αγρότες. Κυρία Μωραήτη, αφήστε να ολοκληρώσω γιατί κάνει διακοπές. Ναι. Αποφάσισε λοιπόν η κυβέρνηση αυτή να πάρθει από τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες για το ασφαλιστικό το 1.800 εκατομμύρια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο για το φορολογικό. Πάλι αυτή η κυβέρνηση είχε αποφασίσει και κατά ομολογία της Γεροβασίλη, η οποία βγήκε στην τηλεόραση και είπε, όταν είχαν ανακοινώσει το φορολογικό, βγήκαν και είπαν μετά την αντίδραση της αντιπολίτευσης, είπαν ότι θα το πάρουμε πίσω γιατί ούτως ή άλλως δεν είμαστε, λέει, υποχρεωμένοι, δεν είναι στα προαπαιτούμενα, ήταν πρόταση της κυβέρνησης. Άρα καθ' ομολογία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, το φορολογικό ήταν δική τους πρόταση. Θέλω να πω όμως το εξής, να καταλάβει ο κόσμος ότι ουσιαστικά οι ασφαλιστικές εισφορές που λέγαμε είναι για τον αρχηγό της καλλιέργειας, της οικογένειας, πρέπει να προσθέσουμε συν 7% για κάθε μέλο, για κάθε παιδί δηλαδή και για κάθε σύζυγο, συν 7% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συν 20% για σύνταξη για τη γυναίκα και αν προσθέσουμε και τον ΕΛΓΑ που είμαστε υποχρεωμένοι να τον πληρώνουμε για απώλεια εισοδήματος, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε ένα 60%. Μιλάμε για καταστροφή στην κυριολεξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μητυλίδη. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ και για όλη σας την εκπομπή που μας δίνει πάντα το χρόνο και μιλάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι αυτά που αναφέραμε αφορούν το αγροτικό εισόδημα για αυτόν τον αρχηγό, να το πω έτσι, της οικογένειας, εκμετάλλευσης, ο οποίος δηλώνει τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Έτσι. Επί αυτού μιλάμε τώρα. Για τα μέλη της οικογένειας υπάρχουν οι επιβαρύνσεις για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως ανακοινώθηκε. Εδώ δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια πολλαπλή επιβάρυνση στον αγρότη σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς.
Και αν κάποιος έρχεται και ρωτήσει, καλά, οι επαγγελματίες θα έπρεπε να πληρώνουν πολύ περισσότερα, θα έπρεπε να πληρώσουν και οι αγρότες. Ο αντίλογος αυτό, όχι, ναι. Υπάρχει αντίλογος αυτό. Ότι... Γιατί θα έπρεπε να είναι τόσο πολύ όλοι. Δηλαδή, το υψηλή ασφαλιστική εισφορά από όλους αφορά ένα ασφαλιστικό σύστημα, κυρία Μωραΐτη, το οποίο ουσιαστικά είναι πεθαμένο και είναι πεθαμένο όχι εξαιτίας των αγροτών ή εξαιτίας των επαγγελματιών. Ειδικά οι επαγγελματίες έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το ασφαλιστικό σύστημα. Δυστυχώς όμως όλες αυτές οι ομάδες έρχονται τώρα να πληρώσουν το μάρμαρο κακοδιαχειρήσεων. Συνταξιούχων των 40 και των 50 ετών που παίρνουν αυτή τη στιγμή, ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συντάξεις πάνω από 2.000 και 3.000. Άρα θα πρέπει να πούμε ότι η επιβάρυνση αυτή είναι η απάντηση στους πελάτες του πολιτικού συστήματος τα προηγούμενα όλα χρόνια. Το οποίο έρχεται και ενισχύεται όλο αυτό το διάστημα. Πραγματικά τα στοιχεία. Εδώ έτσι. Δεν υπάρχει λαϊκισμός, δεν χωράει. Μα, πραγματικά τα στοιχεία. Όλες οι αναλογιστικές μελέτες ανά τον κόσμο λέει ότι για να είναι βιώσιμο ένα ασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει να υπάρχουν 4 εργαζόμενοι για έναν συνταξιούχο. Εδώ έχουμε ένα προς ένα περίπου. Αν τον έχουμε. Εδώ έχουμε ένα προς ένα.